καθένας έχει ιστορία και είναι κάθε μια ιστορία είναι δύσκολη. Με δάκρυα στα μάτια και με πόνο στην ψυχή, με εικόνες που δύσκολα θα ξεχάσουν και με μπόλικο κουράγιο, οι οικογένειες Ουκρανών προσφύγων φτάνουν στην μικρή Κύπρο, κρατώντας το χέρι ό,τι μπόρεσαν να φέρουν μαζί τους από μια ολόκληρη ζωή που άφησαν πίσω. Πρώτη στάση, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για να εξασφαλίσουν την κάρτα που θα τους παρέχει το καθεστώς προσωρινής προστασίας. Άνθρωποι που φύγαν από την Ουκρανία είχαν δύσκολο δρόμο, είδανε μάχη στους δρόμους, βαρετές μάχη και ενδυνεύανε τις ζωές τους. Για ένα καλύτερο αύριο, δεκάδες οικογένειες Ουκρανών προσφύγων με μικρά παιδιά και δύο βαλίτσες στο χέρι φτάνουν καθημερινά εδώ στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ελπίζοντας ότι η Κύπρος θα τους προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο. Στο πλευρό των οικογενειών, η κυρία Άννα, Ουκρανία Τζέντης, που εργάζεται στην Κύπρο και στέκεται δίπλα στους συμπατριώτες της, βοηθώντας τους με την ελληνική γλώσσα. Εγώ βοηθώ όσα μπορώ. Πάνω από την 50 άτομα αυτή τη μήνα εγώ κατάφερα να βοηθήσω, να συμπληρώσω φόρμες και να τους καθοδηγώ στην διαδικασία. Κάθε οικογένεια και μία πονεμένη ιστορία. Πενταμελής οικογένεια που κατοικούσε στο χωριό Σλαβούτσι κοντά στο Τσερνόμπιλ εξιστόρισε στο ΟΜΕΚΑ με την βοήθεια μεταφράστριας τον Γολγοθά που πέρασε για να φτάσουν μέχρι εδώ. Είχε μακρινό ταξίδι, ξεκινήσαν με το αυτοκίνητο, ξεπέρασαν σύνορα της Λευκορωσίας, Τσεχίας, Αυστρίας και μετά φτάσαν με αεροπλάνο εδώ στην Κύπρο. Οι πόλοι τους που μένουν γύρω-γύρω ήταν στρατιώτες και υπήρχαν μάχες και ήταν πολύ επικίνδυνο για να φύγουν από την πόλη τους. Οι γονείς τους έμειναν εκεί, δεν υπήρχε θέση και στο αυτοκίνητο και ναι, νομίζω ηλικιωμένοι δυσκολεύουν πιο πολύ να φύγουν. Δεν υπολόγιζαν όταν έφταναν στην Κύπρο ως τουρίστες ότι θα χρειαζόταν να στραφούν προς το νησί για ασφάλεια. Σύμφωνα με τους ίδιους, η έκδοση κάρτας γίνεται μέσα σε μία μέρα, αφού οι διαδικασίες άλλαξαν με στόχο να βοηθηθούν οι πρόσφυγες.